Πάνω από 100 είναι τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία προκειμένου να γλιτώσουν το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα, ακολουθούν τη μακρά διαδρομή γύρω από την Νότια Αφρική, δημιουργώντας πρόσθετο κόστος και καθυστερήσεις. Όπως έγινε γνωστό, 103 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλάζουν διαδρομή από την Ερυθρά Θάλασσα γύρω από την Αφρική. Οι εταιρείες αρχίζουν επίσης να εξετάζουν τη χρήση σιδηροδρομικών και αεροπορικών διαδρομών αντί αυτών, καθώς η πλωτή οδός της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω της οποίας μεταφέρεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, θεωρείται πλέον πολύ επικίνδυνη. Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων από τους μαχητές Χούτι που εδρεύουν στην Ιεμένη κλιμακώνονται. Αυτό το χειμώνα, το Υπουργείο Ενέργειας εξασφαλίζει την έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών που καταναλώνουν ρεύμα για τη θέρμανσή τους. 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που δεν εντάσσονται στα κοινωνικά τιμολόγια στηρίζονται με ποσά από 45 έως 480 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που διαμένουν. Χρειάζεται πρώτα δήλωση του νοικοκυριού στην πλατφόρμα My Thermancy της ΑΑΔΕ και μετά η ενίσχυση θα περάσει αυτόματα στους λογαριασμούς ρεύματος. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Χούτι ενεργούν προς υποστήριξη της Χαμάς, αρχικά στοχοποιώντας πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο τρόπο να αντιδράσουν χωρίς να επιδεινώσουν τη βία. Η ναυτιλία προετοιμάζεται για εβδομάδες αναστάτωσης. Τα ασφάλιστρα αυξάνονται, οι τιμές των ναύλων αυξάνονται, το ίδιο και οι τιμές του πετρελαίου, όλοι πιθανοί παράγοντες για περισσότερο πληθωρισμό. Οι επιθέσεις έχουν δημιουργήσει δυνητικά μια χειρότερη και πιο διαρκή ναυτιλιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την παύση λειτουργίας της διόρυγας του Σουέζ το 2021, όταν ένα πλοίο που είχε κολλήσει για μία εβδομάδα μπλόκαρε το παγκόσμιο εμπόριο για μήνες. Η διακοπή έρχεται επίσης την ώρα που η άλλη κυρία αρτηρία, η διόρυγα του Παναμά, επιβραδύνεται λόγω ξηρασίας. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, πιθανότατα η αναδρομολόγηση θα σημάνει υψηλότερες τιμές, ειδικά για τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από το θαλάσσιο εμπόριο μέσω της διόρυγας του Σουέζ, αλλά με πολύ μικρότερο αντίκτυπο από την αιχμή της εποχής της COVID-19 στις τιμές των μεταφορών και της ενέργειας.